Η υιοθέτηση του συστήματος αεράμινας Υπερπρόταρκτ 1 θα πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος. Αποκάλυψε τις τελευταίες ώρες ο πρόεδρος της Προεδρίας Αμυντικών Βιομηχανιών της Τουρκίας, Χάλου Γκοργκούν. Σχολιάζοντα τι αναπτύξει που προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια τη αμυντική έκθεση IDEF 2023, ο Γκοργκούν δήλωσε: Στην πραγματικότητα, ο ρυθμό των πλατφορμών μα αυξάνεται. Ειδικά όσο αυξάνονται οι παραδόσει των περίπλοκων συστημάτων μα στο στρατό μα, αυξάνονται και οι εξαγωγέ. Ο Τούρκο πήγαινε από περίπτερο σε περίπτερο τη αμυντική έκθεση και ρωτούσε: Χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν στον τουρκικό στρατό. Ο Τούρκο ανέφερε πω ένα από τα πλεονεκτήματά του είναι πω αναβαθμίζουν ταχύτητα τα συστήματά του και τα παραδίδουν γρήγορα στον τουρκικό στρατό. Σχετικά με το σύστημα Εράμινα Σίπερ, ο Γκουργούν δήλωσε πω έχουμε σημειώσει ταχεία πρόοδο στον τομέα των πολυστρωματικών αμυντικών συστημάτων τελευταία, ειδικά με τα συστήματα αεράμινα μα. Δοκιμέ των συστημάτων αεράμινα μικρή, μεσαία και μεγάλη εμβέλεια έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία. Ελπίζουμε πω η υιοθέτηση του συστήματο Σίπερ Product 1 θα ολοκληρωθεί μέσα στο έτο. Οι Τούρκοι ευελπιστούν να εξάγουν σε τρίτε χώρε το εν λόγω σύστημα, όπω έκαναν και με τα μη επανδρομένα συστήματα αεροσκαφών τύπου Ακίνση και Παϊρακτάρ TB2. Ωστόσο, ο τομέα των συστημάτων αεράμινα είναι σίγουρα πιο ανταγωνιστικό. Σύμφωνα με το τουρκικό μέσο ενημέρωση Σαβούν Μασαναγίστ, Τούρκος επίσημος δήλωσε κατά τη διάρκεια της αμυντικής έκθεσης πως η τουρκική αμυντική βιομηχανία έχει εξάγει 250 διαφορετικά προϊόντα σε 170 διαφορετικές χώρες μέχρι στιγμής. Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα που έχει έναντι της Ελλάδας κάτι στο οποίο πρέπει να εργαστούμε για να λύσουμε. Έχουμε σημαντικές δυνατότητες στον ηλεκτρονικό πόλεμο κλπ. Μοιραζόμαστε αυτά τα προϊόντα με συμμαχικέ και φιλικέ χώρε και πιστεύω πω θα πετυχαίνουμε νέου στόχου σύντομα, δήλωσε ο Τούρκο. Όσον αφορά το σύστημα ΣΥΠΕΡ, να αναφέρουμε πω πρόκειται για ένα σύστημα εράμινα επιφάνεια αέρο μεγάλου βεληνικού, το οποίο βρίσκεται σήμερα υπό εξέλιξη στην Τουρκία. Οι Τούρκοι στοχεύουν να καταρρύπτουν με αυτό διάφορου τύπου απειλών όπω αεροσκάφη, πυράβλου κρού κλπ. Το Δεκέμβριο του 2022, ο πύραυλο του Σίπερ ανείχνευσε και κατέριψε στόχο σε εμβέλεια 100 χιλιόμετρων, ανέφεραν τότε τουρκικά μέσα. Το πόσο αποτελεσματικό είναι στην πράξη, μόνο ο χρόνο θα το δείξει. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξέλιξει, κάνετε like και e εγγραφή στο κανάλι μα.